Καλησπέρα στους φίλους. Τι κάνουμε, πώς πάτε? Εγώ καλά. Είχα λίγες εβδομάδες να κάνω νέο βιντεάκι, αλλά σήμερα βρήκα το χρόνο και είπα να δείξω ένα καινούργιο απόκτημα, αλλά και να πω για άτομα τα οποία δεν ξέρουν τι είναι το Raspberry και το RetroPie, που πιθανόν να το έχει πάρει κάποιο το μάτι του στο YouTube, σε κάποια σελίδα, στο Facebook που βουλιούνται κάποια κτλ. Οπότε αυτό το βίντεο απευθύνεται καθαρά στα άτομα τα οποία δεν γνωρίζουν τι είναι είτε το Raspberry είτε το RetroPie. Δεν θα κάτσω λοιπόν να υπεραναλύσω, απλά να δείξω έτσι και να πω κάποια πολύ λίγα βασικά πραγματάκια. Όσοι είναι γνώστες του Raspberry και του RetroPie μπορούν να το κάνουν skip αυτό το βίντεο, για να μην μου πούνε ότι φίλε ξεχάσεις να πεις αυτό, ξεχάσεις να πεις εκείνο. Εντάξει, δεν μας νοιάζουν τα πολλά πολλά. Είμαστε εδώ για τα βασικά σήμερα. Λοιπόν, εδώ μπροστά μου βλέπουμε μια πολύ μικρή συσκευή. Όσοι το καταλάβατε, μοιάζει με το NES, το πρώτο της Nintendo. Τι είναι τώρα αυτό? Βασικά, τι είναι το... Να ξεκινήσουμε πρώτα, τι είναι το Raspberry Pi. Το Raspberry Pi ήταν έτσι μια ιδέα που υπήρχε από πολύ πιο παλιά, από τη δεκαετία του 80, αρχές του 80, από έναν κύριο, ο οποίος ήθελε να φτιάξει ένα πολύ μικρό PC, όταν στις εποχές που μεσουρανούσε γενικά η IBM και άλλες τέτοιες εταιρείες τεράστιες, ένα πολύ μικρό και ένα πολύ φτηνό budget PC, το οποίο θα μπορούσε να το έχει ο καθένας ανέξοδα, μικρά παιδιά να το έχουν, να μπορούν να το έχουν σαν βοήθημα στο σχολείο, δηλαδή μια πολύ friendly και φτηνή έτσι επιλογή για κάποιον που ήθελε ένα τότε computer. Βέβαια αυτό δεν προχώρησε πάρα πολύ και ξαναεμφανίστηκε τα τελευταία χρόνια λοιπόν, και βγήκε το Raspberry στην μορφή που ξέρουμε. Το Raspberry σαν πλακέτα είναι περίπου στο μέγεθος μιας πιστωτικής κάρτας, δηλαδή εδώ τώρα μέσα είναι κάπου τόσο. Τι είναι το Raspberry? Είναι ουσιαστικά ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα PCB. Βασικά είναι ένα πολύ συρρυκνωμένο mini PC που έχει πάνω τα πάντα, επεξεργαστή, μνήμη, ενσωματωμένες κάρτες γραφικών κτλ, sound chip ήχου, όλα αυτά σε μια πολύ πολύ μικρή κάρτα, το οποίο η εφαρμογή του είναι μέχρι εκεί που δεν μπορεί να σταματήσει ο νους. Οι πιο βασικές έτσι χρήσεις του είναι για ένα απλό media center να είναι διακριτικό stealth φάση κάπου κάτω από τη τηλεόρασή μας, retro machines, άλλοι το χρησιμοποιούν για hub σε συστήματα παρακολούθησης σε κάμερες, άλλοι τα πειραματίζουν και τα βάζουν σε διάφορες λειτουργίες, από ρομπότ μέχρι δεν ξέρω και εγώ τι, από τηλεκατευθυνόμενα. Οι λειτουργίες του είναι άπειρες. Οι πιο βασικές όμως που το παίρνει ο περισσότερος κόσμος, που το γκουγκλάρει και το ψάχνει, είναι για πολύ mini budget PC, το οποίο δεν είναι για πάρα πολύ ζώρικα πράγματα, και για το retro gaming, που αυτό μέσω είναι της πλατφόρμας λοιπόν του RetroPie. Οπότε Raspberry Pi είναι το αυτό το ολοκληρωμένο το συστηματάκι, το mini PC, που τώρα θα σας το δείξω σε κάποια άλλη φώτο όπως είναι, και το RetroPie είναι η ιδέα, είναι open source, μπορεί κάποιος δηλαδή ο οποίος ασχολείται πάρα πολύ με Linux και του αρέσει και όλα αυτά να κάτσει να ασχοληθεί για να γίνει developer, αλλά δεν χρειάζεται να φτάσει και κάποιος τόσο μακριά, γιατί ξέρουμε ότι γενικά το Linux είναι και τα περισσότερα παρακλάδια του πάντα free και ο καθένας μπορεί να τα βελτιώσει και να τα εξελίξει. Το RetroPie λοιπόν, τι γίνεται τώρα, είναι βασισμένο, βασικά το μηχάνημα εδώ περνιέται ένα software, ένα OS γενικά. Επειδή είναι Linux based, μπορεί να περάσει λοιπόν από Ubuntu Mate, και το πιο διαδεδομένο και το πιο γνωστό είναι το Raspbian, το λειτουργικό, το οποίο είναι βασισμένο πάνω στο Debian και λόγω του Raspberry το έχουν ονομάσει Raspbian κτλ. Και Windows μπορούν να μπουν, αλλά μια πολύ συγκεκριμένη έκδοση, αν και δεν προτείνεται, γιατί όλα αυτά πάντα τα περίεργα τρέχουν καλύτερα βασισμένα πάνω σε Linux λειτουργικά.
Το RetroPie λοιπόν είναι μια πλατφόρμα η οποία κάποιος ας πούμε μπορεί να φτιάξει ένα image στα δικά του standards, με τις δικές του περιγραφές, με τις δικές του λειτουργίες, να περαστεί εδώ extra, αφού υπάρχει και το λειτουργικό εννοείται, και να αρχίσει να φορτώνει παιδιά ROMs, να φορτώσει άπειρα ROMs. Το Raspberry Pi RetroPie μπορεί να σηκώσει σχεδόν όλους τους emulators και τα τρέχει ικανοποιητικά καλά. Τα Raspberry το μεταξύ έχουν βγει τρία μοντέλα, το πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο. Αυτό εδώ συγκεκριμένα είναι το τελευταίο και το πιο δυνατό μοντέλο, το Raspberry Pi 3B+, το οποίο είναι σχεδόν 50% πιο γρήγορο από το 2 και 100% πιο γρήγορο από το περασμένο. Επίσης, επειδή επιτρέπει να παίζει και ταινίες 1080 στα 60 frames, είναι ακόμα πιο ιδανική λύση κάποιος να το έχει και για media center, να βλέπει τις ταινίες του κτλ. Τι γίνεται τώρα τριγύρω εδώ. Ανοίγουμε εδώ το case και βλέπουμε ότι υπάρχει Ethernet port, 4 USB, υπάρχει το HDMI έξοδος, υπάρχει το jack για τον ήχο και από εδώ παίρνει τροφοδοσία μέσω ενός με mini USB εξόδου. Και επίσης εδώ είναι και το microSD slot, όπου κάποιος μπορεί να περάσει, ξέρω εγώ, στη δικιά μας περίπτωση που ασχοληθούμε, τα ROMs ή τα ISOs για να παίξει τα παιχνίδια που γουστάρει. Το case αυτό τώρα είναι 3D printed από τον νέο εκτυπωτή της εταιρείας 8Pins. Ένα έτσι όμορφο case που το μόνο που του λείπει είναι να μπει ένα αυτοκόλλητο. Αυτό συγκεκριμένα είναι το πρωτότυπο, είναι το πρώτο καλλιοπή που φτιάχτηκε. Το έδωσε η 8Pins για μένα. Η τιμή του είναι, για όποιον ενδιαφέρεται, 10 ευρώ αυτό το cell που βλέπετε, το κέλυφος του NES, πολύ συμπαθητικό. Και για να δείξω και για σύγκριση, δίπλα έχουμε και το NES Mini Classic που είχε βγει πριν από 2 χρόνια. Το βλέπουμε έτσι λίγο εδώ. Οπότε, επειδή οι περισσότεροι έχετε στα χέρια σας ή έχετε δει το Mini Classic, καταλαβαίνετε πόσο πιο μικρό είναι λοιπόν το ρασμπεράκι. Είναι πάρα πολύ πιο μικρό. Και έτσι εδώ για το fan, έχω εδώ και την πρώτη μου κονσόλα, το original, το NES, εδώ βέβαια δεν ανοίγει, εδώ ο φίλος ο Δημήτρης το έκανε να ανοίγει. Φεύγουμε λοιπόν από εδώ και ξανασυνεχίζουμε λοιπόν. Τι γίνεται με το RetroPie? Λοιπόν, υπάρχουν έτσι κάποια sites τα οποία έχουν αυτά τα image έτοιμα και μπορεί κάποιος να κατεβάσει και να παίξει το δικό του το image, δηλαδή το interface, να το πούμε έτσι, το installation του προγράμματος του RetroPie, και πάνω σε αυτό να υπάρχουν όλα τα emulators που γουστάρει. Το συγκεκριμένο τώρα, το μηχάνημα εδώ, έχει περασμένο του Damaso το 30DR image, το version 5, και είναι κατεβασμένο από το site Arcade Punks. Το link θα σας το δώσω, όποιος έχει ή όποιος θέλει να κάνει κάτι τέτοιο, να βρει το link και να κατεβάσει το image που θα βάλουμε και θα παίξουμε τώρα. Οπότε, αυτό ήταν εντάχει η συσκευή, η ιδέα της, και στη δικιά μας περίπτωση χρησιμοποιείται πάρα πολύ καλά για ένα retro gaming emulator. Πώς είναι δηλαδή οι καμπίνες, που είναι για αυτές πολύ της μόδας, κάποιος που δεν θέλει να μπει σε τόσο μεγάλο έξοδο, μπορεί να πάρει έτσι κάτι τέτοιο, ένα ρασμπεράκι, να το βάλει σε ένα cell που γουστάρει κτλ. Να σημειώσω επίσης ότι η 8Pins έχει κατασκευάσει ήδη στο παρελθόν Raspberry μέσα σε PlayStation 1 κανονικό και σε PlayStation 2, τα οποία είναι πλήρως λειτουργικά, μέσω των USB ports δουλεύουν τα χειριστήρια, και κάποιος αν θέλει κάτι τέτοιο είναι εφικτό από την 8Pins, δηλαδή μέσα σε ένα κέλυφος, αν έχετε σπασμένο ή παλιό Super Nintendo, Mega Drive κτλ, μπορεί με μελέτη να γίνει και μέσα να υπάρχει ένα RetroPie που θα είναι το gaming, retro gaming emulator του σπιτιού σας. Πάμε λοιπόν να φύγουμε από εδώ και πάμε στην πράξη τώρα να δούμε λίγο πόσο όμορφο και τις λειτουργίες του. Και εδώ λοιπόν τώρα βάλαμε σε λειτουργία στην τηλεόραση το ρασμπεράκι για να ξεκινήσει του Damaso που βλέπουμε το 30DR Image version 5, όπως είπαμε κατεβασμένο από Arcade Punks, και πάμε λίγο να δούμε τι εστί RetroPie, το interface του, αυτή την ευκολία που προσφέρει, τα HDMI, την έξοδο, τα γραφικά που είναι πιο crispy και γενικά λίγο πιο όμορφα από τις παλιές εποχές. Τώρα εδώ βλέπουμε ότι τρέχει, κάνει ένα έτσι, ένα μπουτάρισμα, ένα startup, check, διάφορα, και μπαίνουμε στο μενού.
Τραπερόνια, δείξα. Λίγο loading. Δεν έχω πει ότι έχω συνδέσει ένα USB controller τύπου έτσι PS3 φάση με αναλογικά τριγύρω κτλ. Αλλά ένα οποιοδήποτε USB gaming pad κάνει τη δουλίτσα του, μέχρι και Bluetooth. Λοιπόν, μπήκαμε στο μενού. Τι βλέπουμε τώρα εδώ? Καταρχήν, στα πλάγια είναι οι επιλογές των emulators και κάτω εδώ βλέπουμε γενικά και ένα σύντομο preview της εκάστοτε κονσόλας και τα λοιπά. Εδώ μας λέει, ας πούμε τώρα, ότι έχουμε περαστεί για την Amiga κάτω 99 παιχνίδια. Για να δούμε τι άλλο λοιπόν υπάρχει. Το πάει αλφαβητικά εννοείται. Οπότε, Atari 2600. Βλέπουμε ότι αλλάζουν έτσι και όμορφα οι εικονούλες. 500 παιχνίδια μέσα. Και σαφώς είναι πιο πολλά εδώ, γιατί εκείνα τα παιχνίδια είχαν πολύ μικρή απέτηση χωρητικότητας, bytes είτε kilobytes, και γι' αυτό έχει και πολλά. Atari 7800. Atari Lynx, πολύ καλή φάση, το 8-bit, πολύ ωραίο το interface, έτσι πολύ μου άρεσε αυτή η εικόνα. ColecoVision, εντάξει, για τους Έλληνες λίγο όχι τόσο ξακουστό μηχάνημα. Dreamcast, το αγαπημένο Dreamcast και τελευταία κονσόλα της Sega, που ήταν κάτι τις πρώτες, που βασικά ήταν η μοναδική κονσόλα νομίζω που πήρα στο Day Release, ο 9-9-99. Neo Geo. Εδώ πολλά Neo Geo, τα κλασικά arcades. Famicom, το γιαπωνέζικο NES, με πιο πολλά μάλλον πιθανόν Japan παιχνίδια που δεν πήγαν στην ευρωπαϊκή αγορά θα είναι φορτωμένα. Game & Watch, μέχρι και Game & Watch. Εντάξει, ούτε η καμπίνα που είχα τις προάλλες δεν είχε μέσα Game & Watch. Βλέπω τα πάντα εδώ, δεν ξέρω βέβαια πώς θα είναι να παίξουμε. Game Gear, πολύ όμορφο. Game Boy δεν μπορεί να ουσιάζει. 500 παιχνίδια περασμένα και στο Game Gear, 228 παιχνίδια. Game Boy Advance, Game Boy Color, όλα του Main, 665 παιχνίδια, παιδιά. Sega Master System με Altered Beast βλέπω από πίσω στο preview. Εντάξει, πολύ μ' αρέσει όλο αυτό το theme, γιατί ο τύπος έχει φτιάξει και τα τετραγωνάκια, όπως είναι και οι κασέτες και το στυλ του Master System. Genesis. Πρέπει να είναι Αμερικανός ο Νταμάσο, γιατί αλλιώς θα το κεφάλι Mega Drive αυτό, άμα ήταν Ευρωπαίος. Nintendo 64. Neo Geo και η κονσόλα με όλες τις τιτλάρες. NES, το αγαπημένο, το κλασικό, το πατροπαράδοτο, το παλιό, το ορθόδοξο. Neo Geo Pocket, αποτυχία, μηχάνημα φορητό. Pocket Color, Turbo Graphics 16-bit, με R-Type από πίσω. Πολύ πράγμα, ρε παιδιά. Ports. Αυτά τώρα εδώ τι είναι? Αυτά είναι διάφορα έτσι παιχνιδάκια τύπου Doom λέει και Minecraft και άλλα open source παιχνίδια που μπορεί κάποιος να κάνει, πιστεύω, τα δικά του, να φτιάξει τη δικιά του εκδοχή. PSP, PlayStation, RetroPie Configuration. Εδώ μας εξηγεί κάποια πράγματα για το RetroPie γενικά. Sega 32X, Sega CD, 14 παιχνίδια, 32X 31. Το 32X είναι σχεδόν 55 τα games. Master System, το πρώτο, το γιαπωνέζικο SG-100, 1000, συγγνώμη, 100 λεπτά. Super Nintendo, Vectrex. Πόπο, Vectrex. Δεν έχω παίξει ποτέ Vectrex. Αλλά δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Virtual Boy με ενδιαφέρει, φοβερό. Κοίτα εδώ κάτι κονσολάκια. Και εδώ τώρα είναι, ας πούμε, επειδή ο άνθρωπος που έχει την 8 Pins, ο φίλος, ξέρει ότι μου αρέσει ο Batman. Εδώ μου κατέβασε και ένα μενού που, για να δούμε, έχει, ας πούμε, περασμένα μέσα όλα τα Batman games. Ανά τις χρονολογίες, δηλαδή Mega Drive, το κλασικό της Ocean σε Amiga και σε Amstrad, Return of the Joker, NES, Rise of Zin 2, χαμός. Πολύ ωραίο αυτό, πολύ ωραία επιλογή. Begins, Game Boy Advance, Forever, SNES, Mega Drive, Returns, όλα τα Returns, NES, όπως Sega CD, εντάξει, πανέμορφο. Βλέπουμε πολύ ωραία επιλογή, αυτό που προσφέρει το RetroPie, την καστομιά. Family Computer τώρα, και εδώ πάλι κάποια σαν hacks βλέπω.
και εδώ λέει Genesis Hacks. Οπότε αυτά είναι κάποια ROMs τα οποία έχουν πειραχτεί κάποια παιχνίδια υπάρχοντα. King of Fighters, Mortal Kombat, εδώ όλα τα παιχνίδια σχεδόν. Εκτός από τα τελευταία, τα Last Gen υποθέτω. Mortal Kombat 3, ναι, μέχρι το 3 και το 4. NES Hacks, Φάκελος, PC Engine γενικά. Πω, ακούστε από πίσω τι παίζει εδώ. Ο Νταμάσιο είναι ραπερόνι, εντάξει, δε, είμαι σίγουρος, είναι τρελό ραπερόνι. Super Nintendo Hacks, είμαι πολύ περίεργος να δω τι έχουν χακάρει εδώ. Κάνα Castlevania, κάνα Super Metroid. Street Fighter Collection υποθέτω και εδώ. Πω, πολλά. Αλφα, 2, για όλες τις εκδόσεις, τεκτό ή βραζιλιάνικο. Χαμός, πολύ ωραίο. Συνεχίζει η Γαφρίλα, άλλο Super Graphics, παιχνίδια Wrestling, Custom Collection. Κοιτάξτε δηλαδή πόσο ωραία γραφικά έχει, δηλαδή τα μενού είναι πανέμορφα. Damaso Pix, προσωπικές επιλογές του τύπου που το έχει φτιάξει από το image, SNES Mini, All Games, Favorites, εδώ ο καθένας μπορεί να βάλει τα αγαπημένα του σε αυτό το folder για να μην τρέχει στη λίστα. Και πάμε έτσι λίγο να δούμε τώρα σε κάποιο σύστημα, να παίξουμε λίγο ένα παιχνιδάκι. Είμαι περίεργος για αρχή να βάλουμε λίγο main και συγκεκριμένα να βάλουμε και μία Cadillac και δεινόσαυρους, να δούμε πώς το τρέχει το emulation. Για να μας βρούμε, εδώ είμαστε. Πατάμε το χ, ξεκινάμε. Άλλη ωραία εικόνα εδώ. Emulator found και ξεκινάμε. Βλέπετε και στα πλάγια έχει βγάλει και το πλαίσιο, το main. Λοιπόν, insert coin. Πατάμε εδώ το select στο pad. Πετάμε έτσι μέσα κατοστάρικα, όχι 50 δραχμά παίζαμε τότε. Πάμε και το start. Εδώ διαλέγω κλασικά αυτό το τύπο πάντα. Start. Το intro του παιχνιδιού. Τώρα εδώ η τηλεόραση βέβαια είναι 55 4K, οπότε σίγουρα σε μένα φαίνεται λίγο πιο περίεργα. Σε εσάς είναι διαφορετικό. Η ποιότητα της εικόνας που θα δείτε θα είναι πιο smooth. Αλλά γενικά τα πάει πολύ καλά, δηλαδή δεν είναι τόσο πιξελιασμένο που να πεις δεν παίζεται. Γρήγορο είναι, δεν βλέπω κάποιο lag. Μην ξεχνάτε ότι περνάει μέσω HDMI πλέον και με κάποια tweaks, κάποια pixel perfect, κάποια smooth κτλ. Βγαίνει ένα πιο ωραίο αποτέλεσμα. Ωραία, πολύ ωραίο. Δεν μπορούμε να κάτσουμε να το παίξουμε αυτό, αν και θα ήθελα σε λίγο να το παίξω μόνος μου. Πάμε λίγο να γυρίσουμε πίσω. Εννοείται ότι υπάρχει και save και load για τα παιχνίδια, όπως κλασικά σε κάθε emulator. Πάμε λίγο πιο πίσω. Τι να παίξουμε, να παίξουμε κάτι Mega Drive. Θα βαρέσουμε λίγο κάτι στο Mega Drive. Λοιπόν, να δούμε αν υπάρχει αυτό που θέλω. Πολύ πράγμα μέσα. Και ναι, υπάρχει. Θα βάλουμε μια να τρέξουμε το παιχνίδι που ψηφίστηκε από το κανάλι μου που θα θέλετε να το κάνουμε console war, το πρώτο επεισόδιο. Robocop vs. Terminator λοιπόν είναι αυτό. Σε λίγο καιρό θα γίνει και το αντίστοιχο επεισόδιο που θα μαζευτούμε εδώ και θα τα σπάσουμε όλα. Πάμε να δούμε λίγο το emulation στο Mega Drive. Μεγάλη παιχνιδάρα αυτό το παιχνίδι. Υπέρτατο, πολύ gore, πολύ αίμα και πάμε να δούμε πως παίζει. Καλή φάση. Εγώ όλα αυτά τα παίζω σε CRT γενικά, σε μια Sony Trinitron 22 inch. Αλλά να σας πω την αλήθεια και με το ρέτρο πάει εδώ στο σαλόνι να μην συνδέω CRT, μηχανήματα κτλ. Δεν θα με χάλαγε καθόλου. Λοιπόν... καλή φάση. Δεν μασάμε, προχωράμε.
Δεν αποφεύγουμε τίποτα, δεν είμαστε φλόροι. Δεν υπάρχει delay, παίζει πολύ καλά γι' αυτό. Αλλά εντάξει, χάσαμε λίγο. Πολύ όμορφο. Και δεν σπάει καθόλου, δηλαδή δεν μου φαίνεται καθόλου άσχημο. Και πόσο και κοντά αυτή τη στιγμή στην 55 και δεν φαίνεται καθόλου άσχημο. Πάμε να δούμε για κανένα άλλο περίεργο και να κλείσουμε το σημερινό επεισόδιο. Λοιπόν, όπως είπαμε, είμαι περίεργος πολύ να δω λίγο το Virtual Boy πώς θα το δείξει. Πάω και εγώ σε πολύ ζώρικο μηχάνημα. 19 παιχνίδια. Εννοείται δεν έχω δει ποτέ από κοντά Virtual Boy. Είναι από τα δύο τελευταία ή μάλλον τρία τελευταία ρετρό μηχανήματα που μου λείπουν από τη συλλογή και θέλω να τα πάρω για να κλείσω. Τα παιχνίδια του πάνω κάτω τα θυμάμαι από τα reviews εποχών. Τότε στο Αλμανάκο τα διαβάζαμε, στο Pixel, στο Games. Virtual Boy Wario Land, θα βάλω αυτό. Έχει και επιλογές να φτιάξουμε και το pad, αλλά τώρα το προσπερνάμε. Ω, Japan. Για να δούμε, όχι εντάξει. Λογικά η αμερικάνικο θα είναι το ROM ή γιαπωνέζικο. Automatic Save. Έλα ρε. On, off. Εντάξει, πάμε εδώ. Virtual Boy κλασικά, εδώ η κοκκινάδα. Ο Wario. Ξεκινάμε ένα γρήγορο. Εντάξει, εννοείται ότι πρέπει να έχεις πάει ναρκωτικά για να παίξεις λίγο Virtual Boy. Το ξέρουμε όλοι αυτό. Ειδικά αν το φορέσεις κανονικά το μηχάνημα δεν παίζεται. Ο Wario. Τι, η μουσική δεν έχει. Οπ. Τι θέλει, τι σκηνικά είναι αυτά. Ωραίο αυτό. Καλή φάση. Τι έγινε από πάνω. Εντάξει, το καταλάβατε το Virtual Boy, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να παίξουμε λίγο παραπάνω, απλά το είδαμε πως το φόρτωσε και πάμε και για ένα τελευταίο παιχνιδάκι έτσι στα γρήγορα. Τι να παίξουμε, Genesis Hacks, τι να έχει άραγε εδώ. Λοιπόν, πάμε τώρα για ένα τελευταίο παιχνίδι από το 32X. Ένα παιχνίδι γενικά, βασικά πολλά του 32X, επειδή βγήκαν πολύ λίγα παιχνίδια και σε πολύ λίγα σχετικά αντίτυπα, πλέον οι τιμές τους σε κάποια είναι γεια σας. Ένα από αυτά που πιστεύω ότι δεν νομίζω ποτέ να το πάρω σε κασέτα, γιατί η τιμή του είναι αστεία, είναι το Colibri. Δεν το έχω παίξει ποτέ σε emulator, ας πούμε τον Knuckles Chaotix το έχω παίξει. Τα Doom τα έχω original, κάτι άλλα τα έχω, κάτι Afterburner τα έχω όλα original, αλλά αυτό το Colibri ρε παιδιά, ήρθε η ώρα να το δω. Λοιπόν, Primal Rage 42X και αυτό είναι πολύ καλό, αλλά το Colibri είναι ένα platform, ένα πουλάκι, το κλασικό Colibri που λένε ότι έχει πανέμορφα γραφικά το παιχνίδι και πήγε το 32X το Mega Drive σε πολύ δυνατά επίπεδα οπτικά. Για να το δούμε λοιπόν. Επιβεβαιώνω ότι ο Νταμάσο είναι Αμερικανός, γιατί κάθε preview είναι σε αμερικάνικο μηχάνημα. Για να δούμε τώρα τι γίνεται. Start new game. Ξεκινήσαμε κιόλας, έτσι χωρίς κάτι, να ξέρουμε τι γίνεται. Λοιπόν, επιθέσεις βλέπω το μόνο που έχει είναι ένα dash. Παρατηρώ ένα slow down, αλλά αυτό δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με το RetroPie, στον ήχο βασικά πιο πολύ. Μπορεί να έχει να κάνει με το emulation. Βλέπουμε πάει, οπ, ένας βάτραχος. Οπ, καλή φάση. Μια ζωή μείον. Εντάξει, είναι ένα ιδιαίτερο παιχνίδι. Έχει ωραία γραφικά, ωραία backgrounds. Υποθέτω ότι ο σκοπός του Colibri είναι να φτάσει μια μεριά του βάρους στην άλλη. Όχι, γιατί έφτασε δεν έγινε κάτι. Μάλλον κάποιον πρέπει να κοπανίσει. Α, μήπως πρέπει να πιει από εδώ.
να βάλει τη μύτη εδώ μέσα. Κάνει κάτι άλλα κολυμπράκια βλέπω εδώ. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν το ξέρω το παιχνίδι, δεν τα ξέρουμε κιόλα, οπότε κομπλέ. Λοιπόν, με λίγα λόγια, αυτό είναι φίλοι μου το RetroPie, η φάση αυτή που μπορεί κάποιος να έχει στο σπίτι του ένα πάρα πολύ πολύ μικρό μηχανηματάκι, το Raspberry, και περασμένο μέσα το RetroPie γενικά, ή μπορεί να το έχει σαν media center όπως είπαμε, αλλά για μας τους gamers αυτή η επιλογή είναι η πιο ωραία. Πολλές επιλογές. Ο χώρος αποθήκευσης με μια 30DR microSD card πιστεύω ότι είναι υπεραρκετή. Εντάξει, κάποιος άμα θέλει μπορεί να βάλει και μεγαλύτερη. Αλλά πιστεύω ότι μια 30DR καλύπτει πάρα πολλά. Εδώ είδαμε δηλαδή ότι είναι πάρα πολλά παιχνίδια γενικά μέσα. 900 games ας πούμε στο Super Nintendo. Δεν είναι ακριβό. Μπορείτε να κάνετε από μόνοι σας μια έρευνα τιμής να δείτε πόσο κοστίζουν τα μηχανήματα. Και από εκεί και πέρα κάθεστε και το σετάρετε μόνοι σας. Βέβαια τυχόν να δείτε σε κάποιες ομάδες στο Facebook κάποια Raspberry να τα πουλάνε σε κάτι τιμές, ξέρω εγώ, πάρα πολύ μεγάλες. Αυτό είναι λίγο άκυρο γιατί είναι κάτι πολύ φτηνό σαν μηχάνημα και μπορεί να το σετάρει ο καθένας με πολύ λίγες γνώσεις. Και σας βγαίνει δηλαδή κάτι πάρα πολύ οικονομικό. Από εκεί και πέρα το τι μπορεί να γίνει, πού μπορεί να μπει σε case από άλλες κονσόλες, αυτό σίγουρα προϋποθέτει κάποια άλλη εργασία. Και όχι νομίζω και από τον καθένα. Αυτό λοιπόν, το RetroPie και το Raspberry, τα λέμε μέχρι το επόμενο επεισόδιο. Να είστε καλά φίλοι μου!